το πρόβλημα της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι δικές μας επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, θα οδηγηθούν σε λουκέτο. Δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις και δεν είναι μόνο ο συντελεστής του ΦΠΑ, είναι όλη αυτή η φοροκαταιγίδα την οποία έχουμε υποστεί. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Μία απλή πορτοκαλάδα που πωλείται 2 ευρώ σε ένα κατάστημα εστίασης, αυτομάτως θα έχει το 1 τέταρτο, θα είναι ΦΠΑ. Τα 2 τέταρτα θα είναι η αγορά και το άλλο τέταρτο θα προσπαθεί να μαζέψει ο καταστηματάρχης για να πληρώσει τους άλλους φόρους που θα βάλουν τώρα, το ΕΝΦΙΑ που λέγανε θα καταργήσουν κτλ. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Δεν θέλω να πω για τις συνέπειες που θα έχει στον τουρισμό, στην κοινωνία μας, ότι θα δημιουργηθούν κύματα ανέργων, ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός, δεν θα καταστραφεί. Και θα σπρώξουμε τον τουρισμό στην Τουρκία που έχει 8% στην εστίαση. Αυτό κάνουμε. Ό,τι έχει μείνει όρθιο το να το ισοπεδώσουμε. Το μοναδικό πυλώνα της οικονομίας μας και το μοναδικό τρόπο για να βρούμε ζεστό χρήμα. Πάμε να το ισοπεδώσουμε. Δυστυχώς, το θέμα ποιο είναι. Συμφωνώ με όλα αυτά που πάνε οι προλαλήστατες. Το θέμα ποιο είναι. Τόσα χρόνια με τα ωραία λόγια, με τα δελτία τύπου, με τις συναντήσεις, με τα ψηφίσματα, δεν καταφέραμε τίποτα. Πρέπει να κινηθούμε πιο δυναμικά. Καταφέραμε. Δεν καταφέραμε, γιατί φτάσαμε τώρα... Από το 2006, θα σας πω και δεν εφαρμόστηκε σήμερα. Καταφέραμε λίγα πράγματα. Και σας είπα και τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Για το θέμα του ΦΠΑ. Αύριο όμως έχουμε 23%. Και τις συνέπειες του. Και αυτές θα είναι τραγικές. Σας το λέω, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει να κινηθούμε δυναμικά. Πρέπει εδώ μέσα να αποφασίσουμε αύριο το πρωί τι θα κάνουμε. Και όχι μόνο ένα ψήφισμα να το στείλουμε στην κεντρική εξουσία, η οποία κάποτε ήταν στον δρόμο, αλλά έγινε τώρα εξουσία. Τώρα δεν βγαίνει στον δρόμο. Τώρα κάνει αυτά που κάνει και οι προηγούμενοι και χειρότερα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα κλείσουμε το λιμάνι, θα βγούμε στους δρόμους. Θέλει αγώνα. Έτσι. Μόνο με λόγια και μόνο ωραία δελτία τύπου, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ.